Θα δώσω το λόγο τώρα στον Ηλία από την εφημερίδα Καθημερινή, τον Μακλίνη, να αναπτύξει το δικό του σκεπτικό. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι εδώ ως υπεύθυνος του κυριακάτοικου πολιτιστικού της Καθημερινής, αλλά και ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής ενός ιστότοπου του Journalists for About Journalism. Οπότε πατάω περίπου σε δύο βάρκες. Το πολιτιστικό, με την έννοια του πολιτιστικού ρεπορτάζ, ξεκινώντας από εκεί, μου δίνει την ευκαιρία να κοιτάζω όλη αυτή την κατάσταση και την κρίση και, και την κατάσταση τη συνθήκη των ΜΜΕ μέσα από ένα πιο, αν όχι πολιτιστικό, πάντως πολιτισμικό πρίσμα. Διότι υπάρχει, το υπερκαλύπτει τα πάντα, και τα οικονομικά και τα στενά πολιτικά ζητήματα και τα κοινωνικά. Ωστόσο, είχα και την ευκαιρία, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Οκτώβριο του 2013, να είμαι υπεύθυνος των στυλών αρθρογραφίας της Καθημερινής. Και λέω τον Μάιο του 2012, διότι αν θυμάστε ήταν εκείνες οι διπλές εκλογές, έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Οπότε είχα έφαγα στα μούτρα όλη την φοβερή οξύτητα και την τρομακτική συνωμοσιολογία ότι σήμερα μπαίνουμε στην δραχμή, αύριο κλείνουν οι τράπεζες. Συνέβαινε συνέχεια. Η κρίση που ξέρουμε, που είναι διεθνής, αλλά είναι και ελληνική, ήρθε πάνω σε μία φάση που ο τύπος, που η δημοσιογραφία συνολικά, και ας μιλήσουμε για τον έντυπο τύπο κυρίως, είναι στα γόνατα. Η υπαρξιακή κρίση, η κρίση ταυτότητας που υφίσταται η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή, ειδικά οι εφημερίδες, δεν έχει προηγούμενο. Προσωπικά, πάρα πολλές φορές έχω πει ότι νιώθω πολύ συχνά σαν έναν ταπεινό πεταλωτή στον Ντιτρόιτ του 1910, ενώ έρχεται με φόρα ο Φόρντ με τα αυτοκίνητά του. Δεν είναι βέβαια ακριβώς έτσι. Είναι πολύ μεταβατική η φάση. Είναι πάρα πολύ ρευστό το τοπίο και πρέπει να δούμε πώς θα συνυπάρξουμε. Εγώ πιστεύω στην αντοχή του χαρτιού πάντως, έστω και αν θα έχει μια διαφορετική μορφή στην πορεία, θα έχουν διαφορετική μορφή οι εφημερίδες. Υπάρχει επίσης, διαπιστώνω, μια τρομερή νοσταλγία, το ακούω πολύ συχνά, πολλοί λένε πού χάθηκε η δημοσιογραφία. Βλέπουμε ταινίες αμερικανικές, είδαμε πρόσφατα το The Post, πιο παλιά ήταν το Spotlight, λίγο νωρίτερα. Και λέμε, κοίτα ρε παιδί μου, στο The Post, δεκαετία του 70, Watergate, λίγο πριν το Watergate μάλλον, τα Pentagon Papers, εκεί τότε γινόταν δημοσιογραφία και μιλάνε κυρίως για την ερευνητική δημοσιογραφία. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό έχει χαθεί και έχει χαθεί όχι μόνο εδώ. Εδώ η ερευνητική δημοσιογραφία έτσι κι αλλιώς είναι ένας τομέας κάπως προβληματικός, διότι η χώρα είναι πολύ μικρή, όλοι μιλάνε με όλους, όλοι μιλάνε για όλα και επικρατεί η άποψη ότι καλό είναι να μην τα λέμε όλα. Οπότε ο δημοσιογράφος που θα κάνει ερευνητική δημοσιογραφία έχει να αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, έχει να αντιμετωπίσει διάφορα τέτοια εμπόδια στη δουλειά του. Πόσο μάλλον σε μια φάση, σε μια περίοδο τρομακτικής οξύτητας και πολιτικής πόλωσης. Όλο αυτό μας φέρνει σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης πολύ συχνά. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που έχουν πολύ μεγαλύτερη εποπτεία και στον τον τομέα αυτό θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι και από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, και το 10 και το 11 και το 12 που ήταν τρεις αφόρητες χρονιές, ήταν η καλύτερη και χειρότερη στιγμή να είσαι δημοσιογράφος. Αλλά βέβαια και ολόκληρο σχεδόν από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και σίγουρα το φθινόπωρο, με αποκορύφωμα εκείνο το φοβερό καλοκαίρι, ήταν πολύ δύσκολο να διατηρήσεις και εσύ την ψυχραιμία σου. Και αν δεν διατηρήσεις εσύ την ψυχραιμία σου που γράφεις δημόσια ή μιλάς δημόσια, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Έχουν ήδη υποθεί κάποια πράγματα και για την τεχνολογία, για το διαδίκτυο, για τις ταχύτητες πια που έχουν ξεφύγει και έχουν βγάλει εκτός γηπέδου, ειδικά το χαρτί. Οπότε το χαρτί καλείται πια
να κάνει κάτι άλλο, να κάνει ανάλυση, να κάνει σχόλιο, να κάνει αυτό που, να το πω λίγο διανομενίστηκα, τη μεταείδηση. Πριν ο Δημήτρης Τεταφυλλίδης είπε ότι λείπει πάρα πολύ η ανάλυση και η σχολιογραφία, η σοβαρή, η υπεύθυνη ανάλυση και σχολιογραφία από τα ελληνικά μουμουέ, τολμώ να πω, χωρίς να θέλω να περιευτολογήσω, ότι ειδικά στην Καθημερινή, αλλά και στις εφημερίδες όπως τα Νέα και το Βήμα, αυτό γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα ερώτημα για το ρεπορτάζ, αλλά ας μην το πιάσουμε, τουλάχιστον μην το πιάσω εγώ τώρα εδώ. Υπάρχει τεχνολογία λοιπόν που έχει ανοίξει πύλες, έχει ανοίξει παράθυρα και ταυτόχρονα με αυτήν υπάρχει ένας αφόρητος αποκρυφισμός, υπάρχει μια συνωμοσιολογία. Το προσόν της συνωμοσιολογίας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δίνει απαντήσεις. Η ανάλυση ή τα ερωτήματα, το να θέσεις ερωτήματα, να θέσεις προβληματισμούς, δεν δίνουν απαντήσεις. Είδαμε τώρα με την πτώση του αεροσκάφους του Μιράζ στο Αιγαίο, κατευθείαν το πρώτο πράγμα που υπόθηκε ήταν το ρίξαν οι Τούρκοι και το κρύβουμε. Το κρύβουμε εμείς, το κρύβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το κρύβουν όλοι, ή ότι έχει βλάβει. Να μας πούν γιατί πέφτουν τα αεροπλάνα. Η συνωμοσιολογία λοιπόν πάνε μαζί ένα πράγμα το οποίο δύσκολα παλεύεται και το οποίο καλλιεργείται από διάφορα site όπου και μέσα στην νομοσιολογία δεν θα πω απλώς για το ότι οι Έλληνες προέρχονται από το Σύριο και ο προαιώνιος εχθρός του ελληνισμού είναι ο Εβραϊσμός, που οι Εβραίοι ήταν οι Ελ, μάλλον ήταν οι Νεφελίμ και οι Ελ πολεμούσαν κάπου στο Σύριο και τελικά κατέληξε αυτή η μάχη στη γη. Αλλά τα fake news που ξέρουμε πια σήμερα, μέχρι την τελείως αδιασταύρωτη είδηση στο πολιτιστικό, έχει πλάκα, διότι όταν έβλεπα το The Post και τους έβλεπα να ξενυχτάνε και να αναρωτιούνται αν πρέπει να τυπώσουν την είδηση ή θα πάνε φυλακή, θα χάσουν τις δουλειές τους και θα κλείσει η εφημερίδα, ότι κάπου στον όροφο τέλος πάντων της εφημερίδας της Washington Post πρέπει να υπήρχε και το πολιτιστικό τμήμα το οποίο θα παρουσίαζε ότι αύριο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, έχουμε εγκαίνια της τάδε έκθεσης κτλ. Δεν είναι πάντα έτσι. Είμαστε στα μετόπισθεν, αλλά πολύ συχνά, χωρίς να το καταλάβουμε, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Εγώ ένιωσα αυτό το πράγμα όταν είδα τον Πάνο τον Καμένο να πλώνει κόκκινα χαλιά στην Σαλαμίνα για να τιμήσει τους Σαλαμινομάχους. Είναι πολιτιστικό το εδώ. Είναι, δηλαδή, μπαίνουμε στη σφαίρα μιας αισθητικής πολύ περίεργης, η οποία καλύπτει ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Η συνωμοσία επίσης είναι κραυγή. Πολύ συχνά στην Καθημερινή έχουμε την αίσθηση ότι επειδή η Καθημερινή ακολουθεί μια, παρότι από την αρχή είχε μια συνεπή στάση απέναντι στην κρίση, απέναντι στο λεγόμενο μνημόνιο, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί της, πάντως ήταν υπέρ μιας καθαρά ευρωπαϊκής προοπτικής και μεταρρυθμίσεων, δεν είναι σεξι αυτό. Η μετριοπάθεια, αυτό είχε καλλιεργηθεί ή είχε εκφραστεί με μια σχετική μετριοπάθεια στην Καθημερινή. Μην μας μπερδεύετε με τον Sky, παρότι είμαστε στο ίδιο συγκρότημα. Η μετριοπάθεια δεν είναι σεξι. Δεν πουλάει. Όπως τα διεθνή δεν πουλάνε, δεν πουλάει και η μετριοπάθεια. Δεν πουλάει η λογική. Πολύ χαρακτηριστικά θα σας πω και ένα inside information, ότι όταν έγινε εκείνη η φοβερή αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας από το αντιμνημόνιο στο μνημόνιο, μας είχαν κατηγορήσει έναν συνάδελφο τότε στην Καθημερινή που κάνει ρεπορτάζ. Εσείς φταίτε που κυλήσαμε, που ξεπέσαμε στην μνημονιακή πολιτική με την ανελαίτη κριτική σας. Κανείς δεν πίστευε τέλος πάντων, ούτε καν μέσα εκεί περί μεταρρυθμίσεων ή κάποια σοβαρή αλλαγή. Στην Ελλάδα, πέρα από όλα αυτά, όπως ξέρουμε, το θεσμικό πλαίσιο είναι πάντα πολύ νοθρό, έως και σαθρό, έως και ανύπαρκτο. Το ξέρουμε ότι από το 89 που ξεκίνησαν τα ιδιωτικά κανάλια, ας με διορθώσουν οι συνάδελφοι αν κάνω λάθος, δεν υπήρξε ουσιαστικά ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό που πήγε να δημιουργηθεί, δεν υπάρχει μάλιστα, αυτό που πήγε να δημιουργηθεί με τις περίφημες αδειοδοτήσεις, πριν το καλοκαίρι του 16, του 17 ήταν, δεν θυμάμαι, το 16, που πηγαίνανε να κοιμηθούν
να διανυκτερεύσουν σε εκείνο το, σε ντιβάνια τέλος πάντων, για να πάρουν τις άδειες. Ως εκεί φτάσαμε. Ήταν ένα reality, ένα survivor μηντιακό. Μέσα σε όλο αυτό όμως, επειδή ακούγεται σαν να θέλω να πω για την έλευση της τεχνολογίας ότι έφερε μόνο δεινά, μην ξεχνάμε ότι τι ρόλο έπαιξε σε διάφορες διεθνείς κρίσεις και ας πούμε στην Αραβική Άνοιξη η παρουσία των social media και πώς μεταδόθηκαν πληροφορίες. Η έννοια της πληροφορίας, την οποία την έχουμε κακομασίσει όλοι, στην αρχιετυπική της έννοια έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Οφέρον την πληρότητα. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα πληροφορία, αλλά αυτό τείνουμε να το ξεχάσουμε πια. Υπόθηκε πριν και από την κυρία Χούκλη ότι ποιες διεθνείς ειδήσεις μας ενδιαφέρουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που είναι λίγο χαοτικό, προσπάθησα να το περιγράψω λίγο χονδρικώς. Μας ενδιαφέρουν κάποιες ειδήσεις, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει συμβεί στην Κένια, πολιτική κρίση στην Κένια, εκτός αν έχει σκοτωθεί κόσμος. Εγώ έχω παρατηρήσει, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όταν θα μπει κάποιος ένοπλος σε σχολείο της Αμερικής, μπορεί να το συζητάμε, θα δούμε και στα social media αφιερώματα, ποσταρίσματα και γενικώς μια θρηνολογία, πόσο συχνά ακούμε ως μικρή είδηση ότι κάποιος ζωσμένος καμικάζι μπήκε σε κάποια αγορά στο Αφγανιστάν και πέθαναν 50, σκοτώθηκαν 50, ας πούμε, ή σε κάποιο σχολείο και εκεί πέρα. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή ένας, ας τον πούμε, ελιτισμό, ακόμα και σε εμάς εδώ που μας ενδιαφέρει η γειτονιά μας. Όλοι βλέπουμε αμερικανικές ταινίες, οπότε είναι λίγο σαν αμερικανικό σύριαλ, αμερικανική ταινία. Μας τραβάει πολύ περισσότερο οι νεκροί της Αμερικής από τους νεκρούς, ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Όλος αυτός ο βομβαρδισμός των ειδήσεων και των εικόνων έχει υποθεί ότι έχει προκαλέσει και ένα είδος ανοσίας ή, ας πούμε, αδιαφορίας απέναντι στον ίδιο τον ανθρώπινο πόνο και ουσιαστικά δεν προκαλούν κάποια αφύπνιση. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ένας Γάλλος στοχαστής, ο Πολ Βιριλιό, το 1990, λίγο μετά τον πόλεμο στον κόλπο, είχε πει ότι ο πόλεμος αυτός, όπως μεταδόθηκε από το CNN, για όσους θυμούνται, ήταν σαν video game, ήταν σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έγινε ποτέ. Δημιούργησε ένα έτσι μεταμοντερνιστικό τέχνασμα για να παίξει με αυτές τις έννοιες του πραγματικού και του μη πραγματικού. Λίγα χρόνια μετά, σε ένα βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέας Susan Sontag, παρατηρώντας τον πόνο των άλλων, τον είχε κατηγορήσει για έναν έντονα δυτικό ελιτισμό, ότι για το παιδί του Ιράκ ο πόλεμος ήταν πολύ υπαρκτός, και αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό, όπου πολλές φορές δεν ξέρεις ποιο είναι πραγματικό ή δεν ξέρεις ποιο είναι, ή δεν θες να ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό ή δεν θες να ξέρεις ποια είναι η πραγματική, η αληθινή είδηση, υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Δεν ξέρω να απαντήσω αν θα αλλάξουν τα πράγματα που έθεσε το ερώτημα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Δεν ξέρω αν στη δική μας ζωή θα δούμε μεγάλες αλλαγές στον τομέα αυτό. Δεν θέλω όμως να φανώ απαισιόδοξος. Θα σταματήσω εδώ για να μην μακρηγορήσω, έτσι κι αλλιώς είναι πολλά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ.